Ήμασταν εδώ σε στενή συνεργασία με το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτή την πρωτοβουλία και με το Ναυτικό Λύκειο TINS. Άρα χαίρομαι πάρα πολύ που έχει συνεντευχθεί που γίνεται σε αυτόν εδώ το χώρο. Να πω ότι περισσότεροι άνθρωποι μας ρωτάνε γιατί chance και όχι change, που είναι η λέξη αλλαγή με το ευκαιρία. Και ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός του έργου. Είναι μία ευκαιρία κατανόησης. Έχει μπει στη ζωή μας η έννοια και ο όρος της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης. Οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί και σύμφωνα με έρευνες ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα η κλιματική αλλαγή και από ανθρωπογενή δραστηριότητα, ότι προέρχεται από ανθρωπογενή δραστηριότητα, από τον άνθρωπο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και καταγράφεται σε έρευνες ότι υπάρχει ένα έλλειμμα επικοινωνίας. Και το έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ της πολιτείας, των ακαδημαϊκών, των φορέων υλοποίησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ανθρώπων και των πολιτών, αυτό πάει σε ένα δεύτερο επίπεδο, ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα κατανόησης. Άρα εμείς είπαμε να το πάμε λίγο αντίστροφα και είπαμε ότι και παρατηρούμε και από όλες τις μεθοδολογίες της Χελμέπα ότι δεν αρκεί να πας στον άλλον και να του επιβάλλεις να κάνεις κάτι ότι έρχεται η καταστροφή σε οποιοδήποτε τομέα. Πρέπει ουσιαστικά να τον βοηθήσεις να καταλάβει τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποιες είναι οι επιπτώσεις του, οι παράγοντες που το προκαλούν και τι μπορεί να κάνει σε σχέση με αυτό το φαινόμενο. Άρα βγαίνουμε έξω στους πολίτες και λέμε στόχος μας είναι με πρώτη τυχείο, δηλαδή αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει σχεδιαστεί στοιχείο για πρώτη φορά θα υλοποιηθεί και είναι ένα πειραματικό μοντέλο, δηλαδή θα το δούμε και εμείς στην πράξη πώς λειτουργεί και το καταγράφουμε. Θα βγούμε στο νησί και θα πάμε να επικοινωνήσουμε και να βοηθήσουμε τους κατοίκους να κατανοήσουν τι είναι η κλιματική αλλαγή, οι παράγοντες και οι επιπτώσεις και τι μπορούν να κάνουν σε σχέση με το φαινόμενο και ουσιαστικά θα πάμε σε όλους ανεξαρτήτου. Σε ποια περιοχή στο νησί βρίσκονται, ποια είναι η ηλικία τους, ποιο είναι το εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο, σε ποιον τομέα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά. Μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος, γι' αυτό και μιλάμε για μια ανθρωποκεντρική παρέμβαση, μια ανθρωποκεντρική πρωτοβουλία, grassroots όπως λένε, θα βγούμε έξω στην κοινωνία. Θα μας βρείτε στα πανηγύρια, θα μας βρείτε στα καφενεία, θα μας βρείτε στα σχολεία, θα μας βρείτε σε διαφορετικά μέρη με διαφορετικές επικοινωνιακές στρατηγικές δράσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στους ανθρώπους που συνομιλούμε και αλληλεπιδρούμε, ώστε να γίνει κατανοητό. Δημιουργήθηκε ένα πλαίσιο φόβου γύρω από την κλιματική αλλαγή για να κινητοποιήσει κοινωνίες και χώρες και κυβερνήσεις για να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Το εργαλείο μας είναι η γνώση. Και με αυτή τη γνώση και με τους ανθρώπους που μπορούν να τη διαδώσουν, ερχόμαστε να κάνουμε τις συνέργειες για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την επόμενη μέρα. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής και σαν Μιχάλης Μπελέρης, αλλά κυρίως σαν εκπρόσωπος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, που έχουμε αυτή τη συνέργεια τόσο με το Ίδρυμα Λάτσι, όσο και με την Χελμέπα και πολύ περισσότερο με τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από αυτούς τους τίτλους. Γιατί οι άνθρωποι σε κάθε σημείο αυτής της διαδρομής θα κάνουν τη διαφορά. Και η γνώση και η εκπαίδευση θα είναι αυτή που θα μας πάει στην επόμενη μέρα. Τι χρειάζεται ένα πρόγραμμα για να πετύχει? Ενέργεια, συνέργεια και κόσμο. Η ενέργεια υπάρχει, τη βλέπετε, είναι διάχυτη. Οι συνέργειες επίσης υπάρχουν, είμαστε εδώ και θα πάμε το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Και οι άνθρωποι, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τι έχει Χίος? Έχει ανθρώπους που συνεχώς ταξιδεύουν. Και έχει ανθρώπους που βρίσκονται και περιμετρικά της θάλασσας και κάποιοι εξ αυτών, με ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, ταξιδεύουν τη θάλασσα. Αυτοί οι άνθρωποι χρόνια τώρα από την ίδια την δομή της βιομηχανίας που λέγεται ναυτιλία έχουν ήδη εκπαιδευτεί στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ήδη έχει γίνει προτεραιότητά τους. Οπότε είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις έννοιες για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να πετύχει και να δώσει παραδοτέο. Άρα νομίζω ότι έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν τη διαφορά και το πρόγραμμα της Χίου να αποτελέσει πιλότο για πάρα πολλές άλλες περιοχές.